θυμένα άτομα, με φουαγέ, με χώρους έκθεσης και ευελπιστούμε ότι θα γίνει το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Νέας Προποντίδας και λόγω θέσεως, αλλά βεβαίως και λόγω κατασκευής του κτηρίου αυτού. Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια περίπου, όταν ακόμη υπήρχε Δήμος Τρίγλιας. Αυτό προέκυψε στην Τρίγλια γιατί υπήρχε η μελέτη, η όλη οργάνωση έγινε όταν ήταν Δήμος Τρίγλιας. Έτσι λοιπόν έγινε η μελέτη όταν ήταν Δήμος Τρίγλιας. Μετά ως διοίκηση Δήμος Νέας Προποντίδας συνεχίστηκε η συμβάση, η κατασκευή του έργου και ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα 5 ετών, κάπου εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε στην Τρίγλια. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι και στο κέντρο του Δήμου, εξυπηρετεί βεβαίως όλο το Δήμο Νέας Προποντίδας. Όπως τονίστηκε, η Δημοτική Αρχή πρέπει να διευθετήσει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ήταν η σύμβαση, το οποίο υλοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες μικροπαρεμβάσεις χρειάζεται να κάνουμε εμείς. Κάποιες κάναμε και κάποιες ακόμη πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα τέλειο πολιτιστικό κέντρο στο Δήμο μας. Το πολιτιστικό κέντρο της Νέας Τρίγλιας εγκαινιάστηκε την Τρίτη.